Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας κύριε Ζαγόρα, πώς είστε? Στεναχωρημένος. Απογοητευμένος. Δεν στεναχώρησαν οι Celtics. Ναι, πολύ. Ναι. Έχω ακριβώς απέναντί μου έναν συνάδελφο ο οποίος είναι φανατικός Celtics και ο οποίος μόλις άκουσε τη φράση μου κάνει χειρονομίες. Σηκώνει μεσαία δάχτυλα και τέτοια. Εδώ έκανε μαγκές αυτός ο απίθανος ο Χόρφορντ χθες που είχε 6 στα 8 τρίποτα και έστελνε φυλάκια. Θα τα μετανιώσει αυτά τα φυλάκια που έστελνε χθες μετά το μάτς. Πες το απέναντι. Θα το μετανιώσει τα φυλάκια. Εσύ αυτή είναι πολύ καλή εκτός έδρας όμως. Θα σου έλεγα τώρα το καλή δεν είναι. Είναι μια σύνθετη λέξη που το δεύτερο συνθετικό είναι το φάρδος. Το πρώτο δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο. Κάτσε ρε φίλε τώρα. 8 διπλά έχουν τα play-off. Δεν μπορεί να είναι μόνο φάρδος. Καλά, εντάξει τώρα με τις άλλες ομάδες, όχι με εμάς, ας πούμε, με την ομαδάρα του Γκόρι. Για να δω την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνεις ότι άμα χάσεις Κυριακή, Δευτέρα, ξημερώματα που είναι το δεύτερο, μπορείς σιγά σιγά να τα μαζεύεις. Και ξενύχτησα. Τάπα τα αεροπορικά και την Βοστόνη μετά. Και ξενύχτησα, το είδα μέχρι τέλος εχθές. Άκουγα και το σκουντί να φωνάζει. Το είδε το 17-0 το σερί. Το είδα και δεν το πίστευα, αρέσει. Δεν το πίστευα. Λέω εντάξει, βάλαν δύο. 9 στα 11 τρίποντα είχα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Μέχρι και εγώ έβαλα τρίποντο. Ναι. Εντάξει. Και ξεκίνησε ο Στεφανάρας με 6 στα 7 τρίποντα, 6 στα 8 δηλαδή, το τελευταίο ήταν το σούτ, το τελευταίο δευτερόλεπτο από το κέντρο. 6 στα 8 τρίποντα και λέω ρε φίλε, πολλά με λίγα ξεκινάμε. Γιατί θα πάρουν μπρος και οι υπόλοιποι. Ο Στεφανάρας ήταν εκεί, ο Κάρι δηλαδή, οι υπόλοιποι δεν μπήκαν ποτέ, κανένας. Και φυσικά κλασικά σαν Ελληναράς, ας πούμε, γνήσιος. Εγώ θα πω και κοιμήθηκε και ο προπονητής στον πάγκο. Κοιμήθηκε. Να φύγει. Ήταν και αργά όμως. Δηλαδή να μας κάνουν το σερί και να μην χτυπιέται στον πάγκο να κάθεται και να βλέπει τα χαρτιά, ρε φίλε. Άσε μας ρε μεγάλε, να φύγει. Να παίξουμε με τον βοηθό στα υπόλοιπα παιχνίδια. Κλασική ελληνική νοοτροπία, γιατί για να το αλλάξω εγώ δηλαδή. Λοιπόν, εσύ φυσικά. Δεν το είδες φυσικά έτσι, δεν ξενύχτησες για να δεις αυτή τη ματσάρα τώρα. Σκουντί με μαρμαρινό. Είδα κάμποσο, όχι όλο. Είδες κάμποσο. Ναι, ναι. Να γιατί χάσαμε. Ναι, αλλά το 17-0 δεν το είδα, φίλε. Εκεί την πάτησε. Ναι, δεν υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε. Δηλαδή, όταν πήγαμε και στο συν 15, λέω εντάξει, τελείωσε το έργο. Άντε, σιγά-σιγά τέλος πάντων να πάμε για ύπνο. Και λέω, α το δω μέχρι το τέλος. Α το δω μέχρι το τέλος. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Νωρίτερα όμως είδε τη μεγάλη την αρμάδα του Γκουστάβο. Δεν την είδα την αρμάδα. Αυτό το είδα ολόκληρο. Σε φάση απελπισίας, ας πούμε, θα μιλήσουμε για την εθνική ομάδα. Ναι, θα σας ακούσω. Κοίτα να δεις. Αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι αυτό το Nations League, που επί της ουσίας κρίνεται μέσα σε 10 μέρες από τις 4 πρώτες αγωνιστικές, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία τι θα παίξουμε, όσο το τι θα κάνουμε. Γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί μας πήρε κανένα δεκαετία χρόνια να εκτιμήσουμε τις νίκες με ένα 0 του Σάντος, τις οποίες όταν τις κάναμε συχτηρίζαμε για το ποδόσφαιρο που βλέπαμε και ως ένα βαθμό είχαμε δίκιο σε σχέση με το ποδόσφαιρο που βλέπαμε, αλλά είχαμε κάνει focus μόνο στο ποδόσφαιρο και είχαμε χάσει το νόημα που ήταν ότι είμαστε μια ομάδα μέτριων δυνατοτήτων γενικώς, όχι τώρα, ανέκαθεν ή σχεδόν ανέκαθεν, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Συνεπώς, όταν μιλάμε για εθνική ομάδα και δεν μιλάμε για έναν σύλλογο που θες να δεις την προοπτική σε σχέση με τη βελτίωση εβδομάδα με τη εβδομάδα, εδώ μαζεύονται κάθε 3-4 μήνες και παίζουν 2-3 μάτς, το πρώτο πράγμα μετράει το αποτέλεσμα. Πόσο μάλλον τώρα που είμαστε σε μια δινή θέση που έχουμε 3-4 συνεχόμενους αποκλεισμούς από Euro, από Mundial, από Nations League, και που συνεπώς σε ένα νέο ξεκίνημα με ένα νέο προπονητή, ό,τι καλά και ό,τι κακά αν έχει αυτός ο νέος προπονητής, ό,τι καλά, ό,τι κακά και αν έχει αυτή η παρέα των παιδιών οι επιλογές του, αυτό που μετράει περισσότερο απ' όλα είναι η νίκη. Όταν δεν είναι εκτός έδρας με μία από τις ομάδες που λογικά πριν ξεκινήσει ο όμιλος έλεγε ότι θα διεκδικήσει την πρωτιά, είναι ακόμα καλύτερο. Κάναμε μια συμπαθητική για τα δεδομένα μας εμφάνιση στα 55-60 λεπτά παιχνιδιού και μια κακή εμφάνιση στο τελευταίο ημίωρο, όπου δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στο τελευταίο ημίωρο
και από την πίεση και από το άγχος, νομίζω εγώ. Διότι όσο ψάχναμε το αποτέλεσμα, υπήρχε μια μεγαλύτερη συγκέντρωση, μια μεγαλύτερη προσοχή. Όταν βρήκαμε το αποτέλεσμα και είχαμε την πίεση ότι τώρα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το κρατήσουμε, να μην το χάσουμε για μια ακόμη φορά, τότε ήταν φανερό ότι και πιεστήκαμε και αγχωθήκαμε, δεν αμυνθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διώξαμε άτσαλα, δεν βοήθησαν οι αλλαγές. Είχαμε διάφορα προβλήματα το τελευταίο ημίωρο. Εντάξει, με το σκορ στο 1-0 λογικό είναι να υπάρχει. Ναι. Λέω όμως ότι μπορούμε να κρατήσουμε και κάποια καλά, όπως ήταν το μάτς του Σιώπη, όπως ήταν η εμφάνιση του Λιμιού, ενός παιδιού που το είχαμε ξεχάσει από την Εθνική, και αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές με την ταχύτητά του. Το παιδί αυτό νομίζω ότι κέρδισε πόντους και σε σχέση και με το μεταγραφικό του καλοκαίρι χθες. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται το όνομά του σε διάφορες ομάδες, σε διάφορους μεγάλους, είτε με τη μορφή δανεισμού από τη Γερμανία, είτε με την αγορά του. Ανάμεσα του, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι ο Λιμιός χθες με την ταχύτητά του κέρδισε πόντους σε όσους κάνουν τη σκέψη να τον ξαναφέρουν πίσω. Ξαναλέω, μακράν καλύτερος ήταν ο Σιώπης. Για μία ακόμη φορά αυτός που είχε τον γκολ ήταν ο Μπακασέτας. Ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν το έχουμε το γκολ, δυσκολευόμαστε να το βρούμε. Δυσκολεύονται να το βρουν, αγχώνονται περισσότερο από όσο θα έπρεπε νομίζω στην Εθνική και ο Γιακουμάκης με τον Παυλίδη. Γιατί το σκοράζουν, ρε παιδί μου, στις ομάδες τους. Αλλά στην Εθνική είναι πολύ χαρακτηριστική η φάση που γυρίζει την μπάλα Λιμιός με πάρα πολύ ωραία σέντρα χαμηλά στο Γιακουμάκη και μοιάζει ένα πολύ εύκολο γκολ με ένα ταπίν από τα 2 μέτρα. Και ο Γιακουμάκης μπερδεύει τα πόδια του, βάζει λάθος το κορμί του, δεν βρίσκει καν την μπάλα για να την σπρώξει προς τα δίχτυα. Νομίζω έχουν ένα παραπάνω βάρος, ένα παραπάνω άγχος, μια παραπάνω πίεση, δεν ξέρω, ο ελληνικός αέρας ή η ελληνική αναστροφή ορισμένες φορές τα παιδιά τους δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα από όσο θα έπρεπε. Ήταν καλό το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αν και λίγο πανικοβλήθηκε στο τελευταίο κομμάτι του μάτς. Ο Μαυροπάνος προφανέστατα θέλει να εξελιχθεί σε ηγέτη της άμυνας της Ελλάδος. Και νομίζω ότι η φετινή χρονιά στην Γερμανία τον βοηθάει πάρα πολύ. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ την ψυχολογία του και νιώθει πολύ σίγουρος. Όπως νομίζω ότι θα κάνει και πολύ μεγάλη μεταγραφή φέτος το καλοκαίρι ο Μαυροπάνος. Τώρα που είναι ο Μαυροπάνος? Τώρα είναι, ενεργοποίησε τη ρήτρα του η Κολονία και τον πήρε από την Arsenal, τον αγόρασε γιατί ήταν αυτόματη ενεργοποίηση ρήτρας αν έμεινε στην κατηγορία. Έσωσε την παρτίδα, έμεινε στην κατηγορία. Οπότε την ενεργοποίησε, αλλά φαίνεται πως η ομάδα του Γερμανική θα τον πουλήσει αμέσως, γιατί η ρήτρα αυτή ήταν τύπου 3,5 εκατομμύρια λίρες και φαίνεται πως υπάρχουν προτάσεις για αυτόν over 10, 13, 14, 15 και μάλλον θα τον δώσει αμέσως και πιθανότητα και σε ομάδα της Premier League. Οπότε σε όλο αυτό το περιβάλλον αυτό το παιδί νιώθει πια πολύ σίγουρος για τον εαυτό του και αυτή η καλή του ψυχολογία βγαίνει και μες στο γήπεδο, καταλαβαίνει πια και ότι η παλιά φορά της Εθνικής αποχωρεί επί της ουσίας οριστικά αφού δεν κλείθηκαν ούτε σε την περίπτωση ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς, αλλά καταλαβαίνει ότι είναι ο επόμενος ηγέτης της άμυνας, ο Τζαβέλα σιγά σιγά μεγαλώνει, περνάει σε δεύτερο ρόλο. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να το κουβαλήσει αυτό το βάρος και νομίζω το πρώτο δείγμα γραφής ήταν θετικό. Γενικά, ρε παιδί μου, υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα κρατήσεις και πράγματα που μπορείς να τα πετάξεις. Λέω με αντίστοιχη εμφάνιση κοντά στο Κόσοβο δεν θα τα καταφέρουμε την Κυριακή. Το Κόσοβο είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα. Τεχνικά είναι πολύ καλύτερη. Είναι λίγο αυτή η έκδοση της Βόρειας Ιρλανδίας. Πάντα η Βόρεια Ιρλανδία αυτό είναι. Αλλά αυτή η έκδοση είναι λίγο περισσότερο ξυλοκόπη από κάθε άλλη φορά. Οι Κόσοβάρε δεν είναι έτσι. Μια ομάδα πάρα πολύ καλή με την μπάλα κάτω. Και αν τους τη δώσουμε την μπάλα όπως τη δώσαμε στους Βόρειο Ιρλανδούς για περισσότερο από μισή ώρα χθες, δεν θα περάσουμε το ίδιο καλά. Μπορεί χθες οι Βόρειο Ιρλανδοί να μας έκαναν ποιες φάσεις. Μια φάση έχουν χρειάζεται να κάνει επέμβαση ο Βλαχοδήμος. Αλλά αν είναι τέτοια η μορφή του αγώνα και στο Κόσοβο, σίγουρα εκεί δεν θα περάσουμε καλά. Αλλά τώρα πια με αυτό το διπλό, ακόμα και μια ισοπαλία στο Κόσοβο, αν σκεφτείς ότι είναι τα δύο πιο δύσκολα εκτός έδρας μάτς, αν γυρίσεις στην Ελλάδα έχοντας την βαλίτσα 4 βαθμούς, τα δύο πιο δύσκολα εκτός έδρας μάτς, θα είναι μια εξαιρετική συγκλονιστική και νομίζω θα μας βάζει στη θέση του φαβορή. Αν δεν τυχόν καταφέρουμε να κάνουμε νίκη και στο Κόσοβο, τότε πια θα μοιάζουμε με το απόλυτο φαβορή για να πάρουμε την πρωτιά.
Στα φορ, αυτό που είπες πριν, εκτός από τον Γιακουμάκη, τον Παυλίδη, τον Μπακασέτα, τώρα τον λέμε φορ. Είναι φορ ο Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας, αυτή είναι η θέση του. Four. Αυτό το 4-2-3-1 να παίζει πίσω από το center four. Δεν είναι ακριβώς δεκάρι. Είναι, ναι. Άγγλοι τώρα είναι ποδοσφαιριστή που ζει στη σκιά του center four. Αυτό είναι. Ναι. Παίζει πάρα πολύ κοντά στο center four, γιατί ο Μπακασέτας έχει πάρα πολύ καλά τελειώματα. Έχει πάρα πολύ καλά σούτ. Αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και νόημα να τον βάζει στον άλλο μέσα στο γήπεδο, να τον βάζει δηλαδή στα άκρα ή πολλά μέτρα πίσω. Γιατί χάνει το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα που είναι τα πολύ καλά του σουτ και τα γκολ του με αυτόν τον τρόπο, με τις κινήσεις του στα όρια ή λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Αυτό είναι. Δεν είναι center four, δεν είναι 10, είναι 9. Τι άλλο έχουμε εκεί? Ή γενικά αν είναι... Δεν έχουμε κάτι άλλο στο 9. Όχι στο 9,5, στο φορ ας πούμε. Γιακουμάκη, Παυλίδη. Στο φορ επίσης δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτοί οι δύο. Δηλαδή αυτό έχουμε. Έχεις να προτείνεις κάτι? Όχι, μήπως έχουμε. Να τα ακούσουμε, να το πούμε και στο Μπογκέτ. Αλλά... Μήπως έχουμε κανένα και δεν τον έχουμε εκτιμήσει τόσο. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Μόνο να πάμε σε πολύ μικρές ηλικίες και δούμε αν μπορεί κάποιος να την σηκώσει τη φανέλα. Εντάξει, χθες δεν είχαμε και το Μασούρα που δεν παίζει ούτε εκεί, ούτε στο φόρτο στο 9,5. Αλλά είναι και πολύ καλύτερος εξτρέμ από ότι ο Μάνταλος που έπαιξε χθες τύπου εξτρέμ. Και νομίζω ότι. Μάνταλος, πώς τα καταφέρει. Αυτός θα παίζει, ναι. Πώς θα καταφέρει ο Μάνταλος, ναι. Όχι, δεν μπορεί. Ο Μάνταλος δεν. Το κατάλαβε και ο Πογιέτ και τον έφερε στον άξονα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορεί να παίξει τη γραμμή. Τέλος πάντων, έδινε το χώρο όλο στο μπακ και έκλεινε προς τα μέσα. Okay, είναι μια τακτική κι αυτή. Δεν έχουμε το ανεξάρτητο ρόστερ, ούτε έχουμε τις πάρα πολλές επιλογές. Πώς έχουμε κανένα μικρό που παίζει σε ομάδα και δεν τον γνωρίζουν? Όπως είναι αυτός που μπήκε χθες αλλαγή ο... αρκετά έπαιξε φέτος ο Φώτης Ιωαννίδης, αν θες να πάμε παρακάτω. Ναι. Αλλά ούτε αυτό είναι ένα παιδί που έχει τον γκολ. Εύκολα, ζορίζεται πάρα πολύ και αυτό τον γκολ. Πόσο στον Παναθηναϊκό, όπως έβαλε 5-6 γκολ. Δεν είναι ότι κι αυτός είναι ένας σκόρερ ολικής. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ψηλό. Δεν έχει center forward μπροστά. Έλληνα εννοώ. Ο Πάοκ τι έχει? Ούτε ο Πάοκ έχει. Έχει τον Κούτσια που έρχεται από πίσω βέβαια, αλλά οκ. Που δεν τον χρησιμοποιούν στον ΠΑΟΚ, λογικό είναι να μην πέσει και στην Εθνική, τουλάχιστον να φτάσει μέχρι την πρώτη ομάδα. Ο Άρης δεν έχει. Ο ΙΑΕΚ, ούτε ΙΑΕΚ. Ούτε ΙΑΕΚ έχει. Δεν έχει, μην ψάξει να βρει. Δεν έχουμε. Θα τον θυμόμασταν. Και ξέρεις, δεν έγινε ένα τρομερός παίχτης. Αρκεί να έχει λίγο την αίσθηση του γκολ, ένα τέτοιο. Δηλαδή, δεν ήταν κανένας φοβερός παίχτης ο Γκέκας. Τα βάζω όμως. Ναι, βέβαια. Και εμείς δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Μεγάλο. Δηλαδή, κοιτάς το βιογραφικό των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται κάθε φορά στην Εθνική και λες, μάλιστα, αν δεν το βάλει ο Μπακασέτας, ποιος το βάλει? Ελπίζεις τώρα πια στο Γιακουμάκη, λόγω των πολύ καλών σεζόν που κάνει συνεχόμενες που βάζει πολλά κόλ. Και ο Γιακουμάκης πρώτος κόρε, φίλε, ναι. Ναι, αλλά στην Εθνική δεν το έχει βρει ακόμα. Αγχώνεται, πιέζεται, αισθάνεται ότι του πέφτει πολύ βάρος, χρειάζεται να κάνει 2-3 καλά μάτς, να βάλει 2-3 συνεχόμενα κόλ για να αισθανθεί σίγουρος για τον εαυτό του και στην Εθνική. Δεν ξέρω τι απ' όλα είναι. Ναι, δεν έχουμε. Το Τζόλι να τον καρφώσουμε center four, να τον κάνουμε στην Εθνική center four, αλλά... Αυτό το παιδί έχει πάρα πολλά τελειώματα. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι και πόσο έχει μπλέξει εκεί στην Όριτς. Ούτε αυτός είναι center four. Στο στυλ του Αγκουέρο, ας πούμε, τέτοιο, κοντό μπροστά. Μένα αυτοί μου αρέσουν περισσότερο. Ναι, αλλά... Τα τελειώματα έχει. Τώρα βέβαια είμαστε και σε έναν όμιλο, εξαρτάται και πάντα τον αντίπαλο. Είμαστε και σε έναν όμιλο που σε όλα τα μάτια είσαι φαβορή ή αν δεν είσαι φαβορή είναι 50-50. Αύριο μεθαύριο θα έρθει όμως και ένας όμιλος για το Euro ή για το Mundial που δεν θα είσαι φαβορή στα περισσότερα μάτια. Οπότε εκεί μπορεί να είναι άλλος ο τύπος παιχνιδιού και να κάνουμε άλλη κουβέντα σε σχέση με την κότρα που θα θέλουμε να παίζουμε κτλ. Αλλά στην παρούσα φάση αυτοί είμαστε. Ναι, κανέναν ξένο να τον ελληνοποιήσουμε. Να βρούμε μπάλι το center four. Μα δεν ναι. Έχω φυσικά καλά αξιόπιστο center four να έχει παππού από την Ελλάδα. Ναι, ρε παιδί μου, πώς κάναμε τον Μπατίστα Έλληνα. Πάλι τα παλιά τα χρόνια. Πού δεν την πήγε τον Μπατίστα. Ντανιέλ, λατρεία είναι ο Ντανιέλ. Φρέσκο. Ναι, Ντανιέλ, παιχτάρα. Παιχτάρα, μεγάλη. Ναι. Για να φύγω από την Εθνική, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Στα μεταγραφικά των μεγάλων σου κάνει κάτι εντύπωση μέχρι σήμερα?
Από αυτά που ακούγονται, και όχι από αυτά που έχουν γίνει, γιατί δεν έχουν γίνει. Κοιτάξτε, ναι, ναι, δεν έχουν γίνει μεταγραφές στους μεγάλους, με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ. Όλα τα υπόλοιπα που γράφονται είναι σκέψεις, ονόματα, αυτό, εκείνο, το άλλο. Η μόνη μεταγραφή που έχει γίνει είναι, που έχει γίνει, που φαίνεται ότι θα γίνει τέλος πάντων, είναι του Ράφα Σουάρες, του αριστερού μπακ που παίρνει ο ΠΑΟΚ, τον οποίο δύο χρόνια τώρα προσπαθούσε να τον πάρει. Ναι. Ένα χρόνο νομίζω έχει ακουστεί και για τον Ολυμπιακό από τον Πέντρο Μαρτίνς. Είναι από αυτά τα επιθετικά μπακ που βγάζουν ασίστ, που σκοράρουν όσο μπορεί να σκοράρει ένας μπακ, έτσι. Δηλαδή βάζει 3-4 γκολ, βγάζει 5-6 ασίστ. Δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά, για να σου πω με βεβαιότητα, αλλά είναι ένα παιδί που στην Πορτογαλία γενικά έχει καλό όνομα, που όταν τον παίρνεις με ελεύθερο έχεις πολύ μεγάλη προσδοκία ότι αυτή εδώ είναι μια πετυχημένη μεταγραφή. Θυμίζω πάω που δεν έτοιμος πέρυσι να πληρώσει αρκετά λεφτά για να τον αγοράσει, όχι ως ελεύθερο, τύπου 1-1,5 εκατομμύριο ευρώ. Άρα όταν μπορείς να τον πάρεις ως ελεύθερο είναι ακόμα καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ βιάζεται να κάνει 2-3 μεταγραφές, όπως βιάζεται και ο Ολυμπιακός. Σίγουρα και στον Ολυμπιακό θα σκάσουν τα πρώτα ονόματα και οι πρώτες επαφές πολύ σύντομα, γιατί είναι με τα προκληματικά πολύ νωρίς. Είναι 2-3 θέσεις που χρειάζονται μεταγραφές εδώ και τώρα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα, ας πούμε, πολύ σύντομα θα μάθουμε για δεξιμπακ, γιατί είναι βέβαιο ότι ψάχνουν δεξιμπακ. Πολύ σύντομα θα μάθουμε για ένα εξτρέμ. Και πολύ σύντομα θα μάθουμε τι θα γίνει με τον Ελαραμπή, αν θα μείνει ή αν θα πάρει έναν άλλο σεντροφόρο. Έτσι και στον ΠΑΟΚ. Ένας ακραίος αμυντικός ήταν επιτακτική ανάγκη. Από τη στιγμή που μάλλον φεύγει και ο Κρέσπο, ένα στόπερ. Ποιο θα κάνουμε ανάγκη. Ποιο θα κάνουμε Έλληνα, τον Ελαραμπή, έχει παίξει πουθενά αυτό. Να κάνουμε Έλληνα τον Ελαραμπή. Ναι, δεν νομίζω ότι γίνουν τα κουκιά τα χρόνια. Και έτσι όπως τον βλέπω, δηλαδή φυσιογνωμικά δύσκολο να έχει παππού Έλληνα. Εντάξει, όχι με μπασκετικές μεθόδους, με ποδοσφαιρικές μεθόδους να το κάνουμε. Δηλαδή, να, εντάξει, να τον βρούμε. Τέλος πάντων, ναι, και στην ΑΕΚ βλέπω. Το μπάσκετ σας λέγατε Naturalizé. Naturalizé, ναι, ρε, εσύ. Naturalizé. Ναι. Και στην ΑΕΚ έχει κάτι ονοματάκια που παίζουν με τα γραφικά. Να βλέπω, δυνατά, ναι, γνωστά είναι, ονοματάκια. Κυρίως οι Λατινοαμερικάνοι που τους ξέρει ο Αλμέιδα. Ναι. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για το φανφέρ του. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Ο Αλμέιδα θέλει. Α, και αυτόν του Βόλου, ναι. Ναι. Ναι, ο Αλμέιδα θέλει να φέρει γι' αυτό σέντερ φορ και υπάρχει και ο Αραούχο, άρα δεν νομίζω ότι η Άκη θα πάει για τον Φανφέρ. Θα φύγει μάλλον ο Αντσελφάντ, αλλά έναν θα πάρει, δεν παίζει και η Ευρώπη. Και μάλλον αυτόν τον έναν θα τον φέρει από τη Λατινική Αμερική ο Αλμέιδα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα παίξει θέμα Φανφέρ. Ναι. Ο Φανφέρ είναι μια καλή περίπτωση, όχι για την εθνική, για κάποια. Ναι. Πιο πάνω ράφι, θα βγάλει λεφτά ο Πέτρος Απαστόν. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι φέτος το καλοκαίρι κάπου θα τον πουλήσει. Ναι. Είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, κάπου θα τον πουλήσει. Ναι, ναι. Και δεν είναι απλό να βγάζεις λεφτά από παίχτη που τον πήρες ελεύθερο πριν ένα χρόνο και είναι σε 31. Έτσι είναι. Είναι επιτυχία. Για να δούμε. Παίζει και το όνομα του Καμαρά, το βλέπω έντονα παίζει στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γράφει, ναι. Σιγά-σιγά, όλο και πιο έντονα το βλέπω. Ναι, νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό έχει γραφτεί στη λογική του εξτρέμ και όχι του σεντερφόρ. Ναι, το εξτρέμ, αφού δεν είναι σεντερφόρ. Στη λογική του 9,5. Γιατί φαίνεται ότι ο Πέντρο Μαρτίνης ψάχνει να βρει και ένα 9,5 τύπου Λιβάια, τύπου Καμαρά, δηλαδή που να μην είναι ούτε σεντερφόρ, να μην είναι ούτε δεκάρι. Να μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφόρ, να έχει ταχύτητα, να έχει γκολ. Ο Καμαρά δεν τα ματώνει και στα δίχτυα, αλλά τέλος πάντων. Μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Αλλά φαντάζομαι δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή, λογικά είναι ακριβώς πόρο. Ο Άρης πλήρωσε πόσο, περίπου 2,5-3 πέρυσι για να το αποκτήσει. Με ένα ταλιράκι τον δίνουμε, μου λένε οι Αριανοί, όπως μιλάω και τους πειράζω έτσι λίγο. Εντάξει, άμα λένε έτσι. Με ένα ταλιράκι λέει το δίνουμε. Εντάξει. Θα δούμε. Τα ταλιράκια δίνουν και παίρνουν. Ευχαριστώ πολύ, Μιχαλή. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε Δευτέρα. Να είσαι καλά.